Αυτά τα παιδιά που είναι πελαγόντα. Αν γίνει αυτό που λέει τώρα η προθήμια, τι θα γίνει αυτό. Τελειώνω ριστικά τα παιδιά, τι θα γίνει. Το πρόβλημα προκύπτει και το εξή. Ότι άφησε και κάνει μια πρόταση που αφορούσε εμάς. Εμείς δεν είχαμε ποτέ να πούμε κάνε αρχηγούς 3, κάνε αρχηγούς 5 ή άνοιξε 5 κλιμάκια. Βγήκε η άφησε και έκανε αυτή την πρόταση. Είναι σαν να μπαίνει στο δικό μας χώρο με μια διαφορετική άποψη, χωρίς να έχει άμεσο, έχει έμεσο συμφέρον και να δημιουργεί κάποια προβλήματα. Δηλαδή με την ίδια λογική τη δικιά σας, θα πρέπει να καταθέσουμε το εξωτερικό και να πούμε κατάργησε αρχηγούς ή αρχηγούς, κράτα έναν αρχηγό και ένα κλαδάκι και δεν κάνει κανένα άλλο σωματικό. Παράδειγμα, δεν μας πέφτει λόγος. Δεν το κάναμε ποτέ και για πρακτικούς λόγους, αλλά και για λόγους ατοχής συνδικαλιστικής ομοιότητας. Το διατάφτα. Τα προβλήματα όπως είπα στην δεν ήταν μόνο το 35, είναι την πυλαγόντα σε 900 άτομα και είναι 1500 που δυστυχώς θα ήθελα να μας πείτε σε αυτό το κομμάτι. Πληροφορήθηκα με λύπια από το αρχηγείο, αν είναι αλήθεια, αν είναι λάθος εδώ να το πείτε ότι πρώτη μία να μην πάρει τους 1500 μαζί του. Αληθεύει αυτό, έχει γίνει χαρτί. Έχει προταθεί από την άρχη και το πρόβλημα που αντιμετώπισα τον τελευταίο καιρό είναι ότι αναναστάσει μια καραμέλα, δηλαδή κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, και πάμε συγκεκριμένο, και το είχαμε το πρόβλημα από την άρχη, δηλαδή τα παιδιά που είχαν πρόβλημα με τα ποινικά, με τα ιστορίες, με αυτά, πήγαν σπίτι. Υπήρχε μια γενικό σύνολο, οι ανάπηροι, οι άφρεστοι, οι καταδικαστές, οι κομματάδες. Αυτό, πολλοί παιδιά λίγο εστία, δεν το γνωρίζουμε. Συνεχίζουν και τώρα. Και θα σας πω τι εννοώ. Από συνάδελφο μέλος της ΔΕΑΠ, ήρθε μια μέρα και μου είπε ότι έχετε έναν με τρία δάχτυλα στην Αθήνα και έχετε έναν στην Καβάλα που πέρασε η επιτροπή, λέει, για να βγει σύνταξη γιατί είναι χάλια. Παίρνοντας ένα από την Καβάλα του Γιάννη Παπαγασταθή, του λέει Γιάννη, τι είναι αυτό που λέει. Λέει, μου λέει ζάχαρο, λίγο και ζήτησε το παιδί να πάει το γραφείο. Κανένα παράλογο. Είχαμε ένα θέμα με τον Καλόγερο που το έχουμε κάνει για αυτό. Και βλέπω λοιπόν τρεις περιπτώσεις στις 4.000 συναδέλφους που πράγματι είναι μια εξαίρεση του κανόνα και αναμασχέται. Και από την νέα τους παραθυνιακά και από τους αξιωματικούς και από το αρχηγείο. Δηλαδή οι τρεις περιπτώσεις που μπήκαν οι τρεις συνάδελφοι που είχαν αυτό το πρόβλημα που λέμε οι δύο, οι πέντε, οι δέκα. Θα πρέπει να παίρνουμε μπάλα και τους 4.000 και να λέμε όλοι. Όχι. Δεν συμβαίνει όμως. Ναι, αλλά. Περίμενε. Δεν συμβαίνει. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιους έξω. Στην Ελλάδα, έχεις από εμάς σε κανέναν να σου πούνε επίσημη αυτή από την ΕΑΠ ότι για τα 3-4 άτομα. Μισό λεπτό. Εμείς δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε ότι ο τάδε αξιωματικό και διοικητή έβγαλε όπλο. Ο τάδε αξιωματικό και διοικητή το οδηγούσε μεθυσμένο. Ο τάδε αξιωματικό ποτέ δεν βγήκαμε και ούτε πρέπει να το κάνουμε για διαλόγου με το λογιστή. Παρασκηνιακά, σα είπα. Όχι. Σα είπα. Όταν εγώ δεν γνωρίζω, περίπτωση αυτή τη καμπάνια που είναι σήμερα, που δεν γνωρίζω, είναι περίπτωση στην Αθήνα. Και έρχεται άνθρωπο από την ΕΑΠ και μου λέει αυτό. Για την άλλη μέρα πάω στον αρχηγό και μου το λέει και αρχηγό. Για την άλλη μέρα πάω στον υπαρχηγό και μου το λέει και υπαρχηγό. Δηλαδή τρει περιπτώσει σκάνε με κορώνα. Κάτι συμβαίνει. Και εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτό, αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, για να το ξεκαθαρίσουμε και τα παιδιά, έχει σχέση με τον προκάτοχο, με τον προηγούμενο πρόεδρο τη ΕΑΠ. Αυτή την άποψη τι. Ότι πολέμησε την πενταετία και το είδατε, από άποψη ότι δεν ήταν τα κριτήρια καλά, δεν ήταν τώρα, δεν ήταν τώρα. Λοιπόν, βγήκε αυτή η προκήρυξη. Αυτή τη στιγμή εμεί νιώθουμε και αντιλαμβανόμαστε, και μακάρι να κάνω λάθο, ότι αφού δεν μα πέρασε εμά τότε, να το πω αλλιώ με το τάδε κόμμα ή την τάδε συγκυρία, θα μα περάσει τώρα με τον άλλο τρόπο. Γιατί όταν βγήκε το Φλεβάρι η προκήρυξη, εντοπίσατε κάποια σημεία που δεν είχε βάλει δίκη. Δεν ήταν κανένα τέλεια προκήρυξη, πράγματι η προκήρυξη είχε προβλήματα. Αλλά είχαμε δύο επιλογές. Ή θα έβγαινε όπως βγήκε, ή δεν θα έβγαινε καθόλου. Οπότε από το καθόλου βγήκε όπως βγήκε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εγώ πληροφορούμε τι προτάσει που υπάρχει σε ΑΠ, πληροφορούμε ότι στην επιτροπή συζητιέται να κόψουν άρθρα από μέσα. Δηλαδή, παράδειγμα, ο δικό μα ο πενταετή που είναι στο γραφείο και έχει ένα πρόβλημα υγεία που λέμε πρέπει να είπε ο ένα, αν πάει ο συνέδριο στην Καβάλα, έχει συγκεθεί γύρω-γύρω το αρχηγείο να κοπεί το άρθρο. Δηλαδή, ήταν ένα άρθρο που λέμε ότι όποιο έχει πρόβλημα να πάει στο γραφείο. Άρα τι κάνουμε, τον διώχνουμε. Μετά μπαίνει η δικοτόμηση του 35 και δημιουργείται αυτόματα αυτό που σας είπα πριν κάτω. Ο 35 ωραία και τους πήρε και 1579 άτομα πήρε. Κανένα πρόβλημα συμφωνείς μόνο που είναι πάνω. Μετά από 5 χρόνια θα έρθουν στους 40 που είναι 45. Άρα έχουμε την κλίμακα 35-45. Οπότε έχουμε εκεί άλλους 1.700. Και λέμε τώρα,
για να βλέπετε τα σίκα σίκα τη κάτω. Την παραμονή τη πρωτοβουλία συζητήσαμε με τον πρόεδρο μα, τον κύριο Σαμούλη, και μου λέει: Κώστα, σκέφτομαι αυτό. Με τη διαφορά ότι ο κύριο Σαμούλη σε μένα μεταβίβασε στην πίτα από τον πόλεμο για 1500 και του υπόλοιπου πλην το ύψο. Να δούμε τι θα γίνει τώρα το 39-38 προς εποπαγιστές. Καμία σχέση από αυτό που βγήκε. Γιατί πρόσεξε, λες να πειράξω την πενταετία, να πάρω τους 35 άμεσα για τους άλλους άστρες. Όχι, θέλεις προς εποπαγής, πάνω από 35, ναι. Μέσα στο λόγο τώρα, δηλαδή τώρα το κάνουμε αυτό και το άλλο τους αφήνουμε. Επειδή μπορεί να μην το γνωρίζετε, το 39-38 και αυτοί που θα πούνε, αυτοί που είναι πάνω από 40 μετά, δεν έχει δεύτερη πενταετία που θα δουλέψουμε. Μιλάμε για 950 άτομα τότε. Οπότε λοιπόν μιλάμε για τριχοτόμηση. Άρα λοιπόν η ρύθμιση θα πρέπει να γίνει τώρα συνολικά και ξεκάθαρα. Δηλαδή θα παίρνει 600 ευρώ αυτό το μισθολόγιο, θα κάνει 24 ώρε τόσο, θα έχει το καθηκοντολόγιο όλο με εμά για να εξομοιωθούμε. Εσύ μέχρι 35 γίνεται μόνιμο και ο υπόλοιπο κάτσε πενταετία μια ζωή παράδειγμα. Εμά κάλεσε εμά αυτό. Εμά κάλεσε ότι πρέπει να ξεκαθαρίζουμε να μην έχουμε μόνο υποχρέωση. Γιατί είπε και πριν ο Παύλος ότι 450 ευρώ. Είπε ο Πλαδάκης πριν ότι υπάρχουν μια αδελφή που με συναντάει του τριοδεύτη μόνιμου που δεν απάντησε πίσω. Συμφωνούμε. Αλλά ο μόνιμο, φίλε Τζόγκα, μέχρι τώρα έπαιρνε κάποια λεφτά αρκετά και τώρα παίρνει. Και το σκεπτικό του νόμου 39-38 ήταν ότι να μένουμε στον τόπο που είμαστε γιατί παίρνουμε 360. Και ερχόμαστε τώρα ταυτόχρονα και βαλόμαστε. Και με το πρωτοδικό διάταγμα τη μεταβέδου που λέμε να πειραστεί. Και με τον νόμο 39-38 που από ό,τι πληροφορούμε τελικά πρέπει να βγει κι άλλο νόμο δεν καλύπτει, και με κάποιο νόμο που θέλει να περάσει το Υπουργείο κάποια άλλα σημεία. Σε αυτό το σημείο μη δεν έχουμε δει κάποια βελτίωση. Η ηλικία, το 35, είχε συγκεκριμένο στόχο από ό,τι μου εξήγησε ο πρόεδρος σας. Δηλαδή ο Γιάννης μου είπε ότι το 35 μπαίνει, γιατί πρέπει να έχει 35 ετία το δημόσιο, για να πει. Ο 35 δηλαδή θεωρητικά θα πει σύνταξη το 70. Ο 40 πότε θα πει το 35, που λέει δεν μπορεί. Δεδομένου ότι θα πληρώσει κάποια πραγματικά. Ήταν συγκεκριμένη ηλικία με αυτό το σκεπτικό. Εγώ δεν ξέρω αν το γνώρισα, απλά θέλω του Μίκου για να το γυρίσουμε από ανάποδα. Ναι, η διαφορά, επειδή όμως συμβαίνει αυτό, υπήρχε και αναμεταδίδεται χωρίς να γνωρίζετε. Εμείς φοιτήσαμε από την ηγεσία και είπαμε ότι βγάλε ένα πίνακα και παίρνουμε ότι εγώ με 35 χρονών και δίκαιο έχω 500 άτομα. Πάνω από 35-40 να θες, έχω τόσο. Μην ξαναγίνει αυτό που είναι την προηγούμενη φορά. Που δεν είχαμε στοιχεία και δεν υπήρχαν. Δεν πήγαν μισή μέσα και μισή μήνα να παίξουν. Η ηγεσία έχουμε κάνει, γιατί μετά περιμένουμε απάντηση γι' αυτό. Και έχουμε κάνει αίτηση και για το οικονομικό. Άρα αυτή η πρόταση που μου λες τώρα είναι πρόταση που να την μεταφέρω εγώ σήμερα. Εμείς έχουμε κάνει κάτι. Το έχουμε βγάλει το ιδέα και λέμε από την ηγεσία. Παίρνουμε πώ θα ψηφίζει. Εμείς θα ξεκαθαρίσουμε για να σταματήσουμε να πάρουμε απόφαση και εγώ να πάρω κάποια απόφαση όταν παιδιά τα υπόλοιπα. Απλά να πω ότι η προβληματική είναι πολύπλοκη και σύνθετη. Και στη διαδικασία αυτή θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει προεργασία, γιατί εγώ πληροφορούμε ότι συμβαίνει τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνω από το Υπουργείο μέχρι 25 Δευτέρα να το έχουμε κλείσει. Δηλαδή μια πρεμούρα άρων-άρων. Δεν καταλάβαμε τώρα ένα πράγμα σε 15 μέρες 20 τι μπορεί να κλείσει να είναι σωστό. Επειδή το είδαμε με τον νόμο πώς έγινε. Και λέμε, θέλουμε να το φτιάξουμε ή όχι. Εάν θέλουμε να το φτιάξουμε, υπάρχουν τρόποι. Να είστε σίγουροι. Και το 50, δηλαδή παράδειγμα. Θέλει να κάνει 35, ας κάνει 35 και πάει προς εποπαγής θέσης όλοι οι υπόλοιποι τώρα. Το νόμο που μένει. Θέλει να το πάει 45, ας το κάνει 45 να αναγνωρίσει προϋπηρεσία του. Υπάρχουν 10 εκατομμύρια τρόποι. Υπόθηκε πριν από τον συνάδελφο και ο Οθόν είναι ότι ο νόμος του 98 που πήρε τους ασυγκούς έλεγε μέσα συνταξιοδοτικό όριο σύμφωνα με το πολιτικό προσωπικό του πυροδοτική. Όταν είναι 58, 55, εκεί τι έγραφε, ότι την προϋπηρεσία που είναι ο καθένας θα πει. Δηλαδή, προτάσεις υπάρχουν προς το καλύτερο. Εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει μια ξεκομμένη πρόταση, κόψε, ράψε, πέτα, πάρε το κοτόπουλο που λέμε το ψαχνό, αλλά και εγώ παρά το κοτόπουλο, είμαι ο ψαχνό. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να μεταδράσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και στα παιδιά τα υπόλοιπα. Ότι καλά είναι όταν γίνεται μια πρόταση, ήδη έχει συζητηθεί στο Υπουργείο από την γνωρίζω συνάντηση που κάνουμε με τον κύριο Δέντια. Δεν είναι και συζητήθηκε το. Δεν συζητήθηκε και ναι. Μένα μου είπε ο κύριο. Θα το βάλουμε προ διαβούλευση. Ο κύριο Γενικό που κάναμε συνάντηση εμεί την προηγούμενη Παρασκευή το απόγευμα το έθεσε σχεδόν τελεσμένο. Ότι είναι 35 και αγωνίσματα και αυτά. Δεν μου είπε ότι έχω μια πρόταση και απάντηση. Δηλαδή, βλέπουμε μια προδιάθεση κατευθυνόμενη προς αυτό. Ότι να το βελτιώσω, είναι αυτό να κάνουμε αυτό. Υπό αυτή την έννοια, μόνο αντιδράσει μπορεί να υπάρχει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πάλι διχοτόμηση. Είπαν και τα παιδιά πριν, κλείνω και συγγνώμη, να πάρουν το λόγο τα παιδιά. Εγώ
Έπρεπε να σου πω δύο πράγματα για να ξέρετε το πώς υπάρχει. Το θεωρούμε τελείως λάθος κάτω από τον χρόνο που δέχτηκε. Καλώς αντέδεικε. Αλλά από αυτή την απόφαση που υπάρχει, τη σκέψη, εμείς μόνο αρνητικά εισπράττουμε. Γιατί πρέπει να ξαναστρέφω από την οτομητούμε. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε τις 1500 που είναι πενταετίες, που είναι εποχική. Έχουμε τα 850 παιδιά τους επιλαχόντες που είναι χήμα πάει για αυτή. Και μπαίνουμε τώρα σε μια φάση και λέμε πάρω τις 35, μετά από 5 χρόνια πάρω τις 45 και μετά από 5 χρόνια να μας δούνε να δούνε τι θα κάνουμε ξυπόλοιπη. Αυτό δεν προσφέρει λύση. Ενώ το έτσι όπως θέλετε και το εισπράττουμε, είναι ότι το αρχηγείο θέλει άμεσα να πάρει 1500 άτομα, να τα βάλει να κάνει 24 ώρες, να έχουν καθοδολόγιο γενικό, να πάρουν το μισό και να κάνει δουλειά το καλοκαίρι. Κανένα πρόβλημα. Εμείς αυτό εισπράττουμε. Και αυτό υπάρχει. Και λέμε τώρα. Άρα πάλι μας κολλήσεις. Πάλι έχουμε θέμα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Η πρόταση και για τα 1500 άτομα θα μπορούσε να ευδοκιμήσει. Εάν πείτε έλα εδώ, και εμείς πήγαμε τις προάλλες στο. Όχι στο Στουρνάρα, στο. Απ' τη Λαμία, στο. Το Ταϊκούρα. Και γύρισε και μας είπε ο Ταϊκούρας ότι πόσα λεπτά είναι για το 150 που κόψανε. Γιατί είναι ηρωνία. Απ' τη μία λέει ότι οικονομικών δεν έχω λεπτά να σηκώσω τα 150. Και απ' την άλλη λέει έχω λεπτά να πάρω εκεί. Δηλαδή παράλογο, να πάρω 150 ευρώ. Και πήγαμε στο Υπουργείο και μου λέει: δεν έχω εικόνα. Και στα εικόνα δεν γύρισε μαζί ο άνθρωπος. Δεν τα δίνω. Μα λέει πόσο στοιχίζουμε. Και έχουμε τρεις μήνες τώρα να βγάλουμε άκρη πόσο στοιχίζουμε να δούμε τι θα τα δώσει. Δηλαδή θέλω να πω από αυτό το σκεπτικό θα πρέπει είναι τα λεφτά παράγονται γιατί εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν τρόποι και χωρίς το οικονομικό. Δηλαδή όπως γίνεται με τη διαδικασία με τα ωράρια που έχετε εσείς, με τα ρεπό που έχετε εσείς, τη μόνη διαδικασία. Εάν υπάρχει κάτι, να μπει ένα πλαίσιο, να χωριστούν οι κατηγορίες, να δουν ίδια τα καθήκοντα, ένα ενιαίο μισολόγιο και να δούμε από εκεί πέρα τη διαφορά των όρων που υπάρχει. Και με αυτά τα λεφτά δηλαδή όπου κόστουν λίγο. Αλλά έτσι άκουσα όπως θέλετε, θεωρούμε και με τη συμπεριφορά που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο για κατεπέκταση σήμερα του Προεδρείου, γιατί εμείς είχαμε πλωμόσαμε σε επιστολές. Κάποια στιγμή απαντήσαμε μία, απαντήσαμε δύο. Ξέρει πολύ καλά και καλύτερα και από εμάς το ότι μπαίνει στη σειρά του και ενδεχομένω και όταν τα σύγχρονα είναι πρώην στην πολιτική. Πρώην στα συμβούλια. Είναι σημαντική, σε μεγάλο βαθμό. Είναι κομμάτι δικό μας που προηγήθηκε. Και καλά κάναμε οι Ευρώποι και θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Αλλά δεν μπορούμε να σβήνουμε μία γραμμή, να τραβάμε μία γραμμή και να λέμε πέθανε εσύ. Και εδώ μην θα κάνουμε. Για το πω εισπράττω από το αρχηγείο και μετά από 5 χρόνια δεν ξέρεις αν εσείς και αν πέθανες και τι θα κάνεις. Και λέμε, αφού είναι καλοπροαίρετη πρόταση, γιατί δεν τη χωρίζαμε. Δυο κατηγορίες, έγινε τώρα 35 και προσωπαγή θέση όλοι οι υπόλοιποι ήταν τελειώνει. Βγάλε τα λεφτά, ότι κλείνει το μικρόλογιο. Λέμε παράδειγμα σας, δεν λέω κανένα πράγμα, όχι κλείνουμε τα παιδιά. Αλλά στην παρούσα φάση όταν πείτε το τι είναι 500 και 35, είναι αυτό που είπαμε στην Ελλάδα. Παίρνουμε τους 600, κάνουμε τη δουλειά, όσοι μπορούν να κάνουν 500 και 600 από τα παιδιά από εμάς, και παιδιά υπόλοιπα. Αυτό, και αυτό βγαίνει δυστυχώς. Λίγο εγώ τα παιδιά μου τον πρώτο λόγο, να μας συγχωρείτε.